Έκλεισαν οι φήμες ότι ο Θοδωρής Μαραντίνης και η Σύση Χριστίδου χωρίζουν. Το ζευγάρι δεν άφησε μαγαζί για μαγαζί και εκδήλωση για εκδήλωση που να μην εμφανιστεί πιασμένο από το χέρι. Τώρα που τα πράγματα χαλάρωσαν, να το ο Θοδωρής και πάλι μόνος. Η Σύση θα τη δούμε απόψε εδώ. Εδώ σήμερα όχι, δεν μπορεί. Δυστυχώς, γιατί πέρα κάτι σε μικρό. Κάποιος βλέπει, λέει μόνη τη σήμερα η Σύση. Μόνος του σήμερα ο Θοδωρής, άρα. Νομίζω ότι και ο κόσμος καταλαβαίνει κάποια πράγματα, ότι είναι υπερβολικά έτσι και ότι γίνονται θέμα για να γίνουν. Είναι από εκεί πέρα και εννοείται ότι κάθε υγιές ζευγάρι θα βγει και μόνο του, και ο ένας και ο άλλος, και θα κάνει και πράγματα χωριστά, θα κάνει πράγματα και μαζί. Οπότε το ίδιο κάνουμε και εμείς και όλοι. Χωρίζετε? Νομίζω το βλέπεις ότι όχι, έτσι. Είναι προφανές. Δηλαδή να το διαβάζετε για χιλιοστή φορά αυτό το πράγμα. Δυστυχώς αυτό είναι ένα κομμάτι αυτής της δουλειάς. Αλλά δεν πάβει όντως κάποιες φορές όταν αυτό κιόλας παίρνει μια μεγαλύτερη διάσταση και επηρεάζει ανθρώπους και καταστάσεις πέρα από τους δύο που βρισκόμαστε στη δουλειά, αυτό να σε επηρεάζει και να σε ενοχλεί λίγο περισσότερο. Από εκεί πέρα δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτό. Εμείς θέλουμε να κάνουμε τη ζωή μας, να περνάμε ωραία και σαν οικογένεια και σαν επαγγελματίες. Ο Θοδωρής Μαραντίνης δηλώνει ευτυχισμένος σύζυγος και παμπάς και μιλάει με συγκίνηση για το γιο του. Όσο ένα μικρό παιδί γίνεται κανονικός άνθρωπος και άντρας στην προηγούμενη περίπτωση, είναι πάντα πολύ συγκινητικό, πολύ όμορφο. Και έχει την ευκαιρία να δεθείς και περισσότερο μαζί του και είναι πολύ πιο ανθρώπινο. Μου μοιάζει περισσότερο σε εσένα. Μην το πεις εσύ. Θέλω να πετάξω ψηλά. Η Ονειράμα εμφανίζονται κάθε Πέμπτη σε γνωστό μαγαζί της Παραλιακής, ενώ ετοιμάζονται και για τη συνεργασία τους με τον Αντώνη Ρέμο. Θα δούμε κάτι διαφορετικό με τον Αντώνη Ρέμο, έτσι σε μια πιο λαϊκή διάθεση. Πιο λαϊκή. Όχι καλέ. Από εμάς. Όχι. Δεν μπορούμε, δεν το έχουμε το λέγω. Ωραία θα ήταν, αλλά δεν το έχουμε. Ναι, ο Αντώνης θα αναλάβει. Το εννοούμε κάποιο. Ναι, το έτο θα δείτε. Σίγουρα. Αλλά θα έρθει ο Αντώνης μάλλον προς τα εμάς παρά εμείς προς τον Αντώνη. Οι εμφανίσεις του Αντώνη Ρέμου με τους Ονειράμα θα ξεκινήσουν σε λίγες ημέρες σε νυχτερινό μαγαζί και θα κρατήσουν ένα μήνα. Κωστής Βέιμος κοντά.